Να πάμε λίγο σε κάποιες εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται στο μονοπάτι στο Φαράγγι της Αμαριάς, μια πρωτοβουλία διαχρονική από την υλοποιούνται από τη Μονάδα Διαχείρισης του Εθνικού Πάργου Σαμαριάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Κρήτης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής. Και φιλοξενούμε και είναι ιδιαίτερη χαρά μας τον κύριο Ιωάννη Μητσόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή του ΟΦΗΠΕΚΑ. Την καλησπέρα μας, κύριε Μητσόπουλε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, χρόνια πολλά και από την πλευρά μας. Κάποιες εργασίες οι οποίες έχουν ως επίκεντρο, τι περιλαμβάνει αυτός ο σχεδιασμός? Ο σχεδιασμός είναι αυτός που γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο περίπου ένα μήνα πριν ανοίξει το φαράκι προς το κοινό γίνονται οι απαραίτητες συντηρήσεις για το μονοπάτι, ώστε ό,τι ζημιές γίναν το χειμώνα λόγω καιρού κυρίως να αποκατασταθούν, ώστε η διάβαση προς τους επισκέπτες να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει κάποιες διαφοροποιήσεις κάθε χρόνο ανάλογα με καιρικές συνθήκες, ανάλογα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν μέσα από την αυξημένη επισκεψιμότητα. Για πείτε μας λίγο. Ναι, προφανώς. Εμείς είναι η δεύτερη χρονιά ως Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής που διαχειριζόμαστε την επισκεψιμότητα στο φαράγγι της Αμαριάς. Από πέρσι κιόλας προσπαθήσαμε να βάλουμε καινούργια πράγματα. Θεσπίσαμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο, τη δυνατότητα πληρωμής αυτού του τιμήματος των 5 ευρώ μέσω POS, ώστε για να μπορέσουμε να μην υπάρχουν ουρές το πρωί που ανοίγει το φαράγγι, να γίνεται πιο ομαλά η κάθοδος των επισκεφτών και προσπαθούμε να δώσουμε τις μεγαλύτερες δυνατές ευκολίες. Ξέρετε, το φαράγγι τελειώνει τέλειο Οκτωβρίου, άρα είναι ακριβώς όπως και η αντιπυρική περίοδος που τελειώνει. Εμείς αξιολογούμε τι πήγε καλά την προηγούμενη χρονιά και προσπαθούμε να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να δώσουμε στους επισκέπτες όσο το δυνατόν τις καλύτερες υπηρεσίες, έστω για αυτό το μικρό τίμημα που πληρώνουν για να διασχίσουν το φαράγγι. Θέλω να σας πω ότι φέτος για πρώτη φορά έχουμε προμηθευτεί 3 απεινιδωτές που θα είναι διαθέσιμοι σε κάθε περίπτωση αν έχουμε ένα ατυχές περιστατικό. Τόσο οι υπάλληλοι δικοί μας όσο και οι άνθρωποι που θα δουλεύουν μέσα στο φαράκι της Αμαριάς φέτος για πρώτη φορά τους έγιναν μαθήματα πρώτων βοηθειών. Άρα προσπαθούμε όσο καταλαβαίνετε, ειδικά για το θέμα της ασφάλειας, να έχουμε τα υψηλότερα στάνταρτς. Ένας επισκέπτης πώς πρέπει να αντιληφθεί την παρουσία του στο φαράκι της Αμαριάς και ποια είναι αυτά τα λάθη που πιθανότατα κάνουμε διαχρονικά? Προφανώς το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε είναι ότι δεν ερχόμαστε με δεδομένο ρουχισμό και κυρίως αφορά τα παπούτσια. Όπως καταλαβαίνουμε ότι ανεβαίνουμε, είμαστε πάνω στο ξυλόσκαλο που είναι ψηλά, κατεβαίνουμε ως κάτω όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Πρέπει τα παπούτσια να είναι ανάλογα της πεζοπορίας, να φοράμε μακρύ παντελόνι. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, δηλαδή υπάρχουν περιστατικά που έρχονται με τις αγιονάρες, κυρίως τουρίστες, και εμείς τους συστήνουμε και τους λέμε πρέπει να βάλετε παπούτσια για να πείτε μέσα. Σεβόμαστε το περιβάλλον όπως πρέπει να το σεβαστούμε? Προφανώς. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι η διάσχιση αυτή πρέπει να γίνεται και να αφήνεται όσο το δυνατόν το μικρότερο, χαμηλότερο οικολογικό αποτύπωμα. Εμείς φέτος έχουμε αποφασίσει να μην έχουμε κάδους απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της διάβασης. Θα υπάρχουν μόνο κάδοι εκεί πέρα που υπάρχουν οι τουαλέτες, άρα πρέπει να τα έχουμε μαζί μας, να τα πετάμε μόνο σε αυτά τα καλαθάκια. Αυτό έχει να κάνει, πρέπει να τα παίρνουμε μαζί μας δηλαδή τα απορρίμματα και να τα πετάμε εκεί, αλλά όπως καταλαβαίνετε και σε μια τέτοια περιοχή εδασική μες το καλοκαίρι δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα 100 και 200 μέτρα κάδους με σκουπίδια που πολλές φορές είναι και φλεκτολογικό. Μάλιστα, κατά την περσινή χρονιά επισκέφθηκαν το φαράγγι 168.593 άτομα. Πιθανότατα φέτος, σύμφωνα και με τις δικές σας εκτιμήσεις, να σπάσουμε αυτό το ρεκόρ? Κοιτάξτε, τα μηνύματα που λαμβάνουμε κυρίως όσον αφορά από εμείς ερχόμαστε σε επαφή με τους τουριστικούς πράκτορες, νομίζουμε ότι φέτος θα είναι ίσως και λίγο παραπάνω η ζήτηση για τουρισμό στην Κρήτη, άρα πιθανόν υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να σπάσουμε και αυτό το ρεκόρ που κρατούσε το 2007. Σωστά.
Καλή δύναμη, κύριε Μητσόπουλε. Καλή επιτυχία στο σχεδιασμό σας. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.